Εδώ είμαστε, τι ανησυχείς. Αχώθηκε η αγάπη. Εσύ φίλε στην Πολύχνη, γιατί ανησυχείς. Πες χαλή ώρα. Γιατί μου... Έχει κολλήσει ένα τέτοιο από το κουλούρι. Να σου βάλω, έχεις νερό πιες. Ναι, ναι. Κόλλησε το κουλούρι, είπαμε να φάμε κάτι γυνό. Απλά είχε μέσα 1,5 τόνο σοκολάτα. Το σουσάμι κόλλησε, όχι το κουλούρι. Αν δεν πάρεις το κουλούρι με τη σοκολάτα, δεν. Ρε, πάω να πάρω πάντα κανονικά. Ωραία. Αλλά βλέπεις τα άλλα. Βλέπω, κοίτα. Τι στα μάτια σου. Και τι να πω, ένα κουλούρι. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 για να σοβαρευτούμε για λίγο. Πρώτο μισάωρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2. Τελευταία εκπομπή πριν την προσπάθεια της ομάδας να κατακτήσει το αίτητο πρωτάθλημα. Με ένα πέρασμα τελευταίο από τους Ζωσιμάδες και τον Μπάς που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μάλλον έχει πέσει. Απλά θα το μάθει το απόγευμα του Κυριακής. Της Κυριακής. Μιας και δεν νομίζω ότι το Ατρόμητος Όφι δεν θα πάει στο Χ2. Εγώ λέω Χ και το 2.50 που βλέπω στο Χ θέλω να κάνω μια επένδυση. Ποια επένδυση θα μου δώσει 250% σε 2 ώρες. Θα μπεις και με τη χάσεις, την έχασα. Πρώτη φορά θα είναι. Η τελευταία. Το Χ2 πόσο δίνει στοίχημα. Ένα και 45 αν είναι... Δεν αξίζει το Χ2. Είναι αλλιώς να χάσεις ένα σημείο σκέτο και είναι αλλιώς να χάσεις διπλή. Πόσο να γίνει πια, να πάει άσο Ατρόμητος. Άμα είναι 0-2 στα Γιάννενα. Για περίμενε. Δεν πάει ο Ατρόμητος τον άσο. Ο Ατρόμητος Όφι. Το 2.142. Όχι, εντάξει, δεν αξίζει. Βάζεις 100.000 και πας 42. Όχι. Πούλα το γήπεδο στην Κοζάνη. Να το δεν παίξουμε. Προλαβαίνω. Ωραία. Γίνονται πολλά, επικοινωνία αστεία γενικά, δεξιά και αριστερά. Ασόβαρα πράγματα. Μ' αρέσει που κάποιοι μου έλεγαν πριν κανένα μήνα, Σταύρο, να μην κλιμακωθεί η ένταση πριν τον τελικό. Ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Και βλέπεις τι γράφεται από χθες. Και από χθες γράφονται όργια. Εγώ θα συνεχίσω να πουλάω τρέλα. Εμένα περισσότερο με απασχολεί Στέργιο και Αγάπη. Έχω φάει τέτοιο φλάσ. Το πώς η Θεσσαλονίκη θα γίνει μια πόλη που θα μπορεί να φιλοξενεί ομίλους του Champions League παιχνίδια. Ναι. Ε? Ναι. Τι πρέπει να φτιάξουμε, ρε φίλε. Μα είναι κάτι που το βρούμε μπροστά μας. Ναι. Τι πρέπει να φτιάξουμε έτσι ώστε να έρχεται ο ξένος οπαδός και να αναγκάζεται μετά από μόνος του να ξανάρθει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Είναι κινητήριος δύναμη η οικονομική της πόλης. Έτσι είναι. Ωραία. Δεν πρέπει εγώ λοιπόν τώρα που 24 υποψήφοι δίνουν μια μάχη. Ναι. Ωραία, για τις εκλογές να εντοπίσω ποια είναι τα λάθη. Ναι, οι δρόμοι π.χ. Εσένα τι σου τις πάει. Τι θεωρείς λάθος στην πόλη. Τι μου τις πάει, η κίνηση. Τι μπορείς να κάνεις για την κίνηση. Δεν εξήσει Αθήνα γι' αυτό. Δεν μπορείς την κίνηση. Ναι. Από πού έρχεσαι. Από Πηλαία. Εντάξει, πήγες και στα Κατσάβραχα. Τι να κάνω, ψηλάει. Ναι, για να... ναι, πήγες και στα Κατσάβραχα. Στέργιος που είναι πιο κοντά. Στέργιος, έτσι τις πάει. Κοίταξε, πολλά μου τις πάνε. Θα ξεκινήσουμε για να μην το πλατιάσουμε. Αυτό που είπες, τι πρέπει να γίνει για να φιλοξενεί αγώνες Champions League και να θέλει ο άλλος να έρθει. Ναι. Καταρχήν πρέπει να γίνει μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Α, σωστό το αεροδρόμιο. Δηλαδή, όταν στη Νέα Τούμπα. Δεν έβαλε μια μπουκάτσα την καθάρισης. Όχι. Ναι. Όταν θα φιλοξενεί 5.000-6.000 φίλους τη ναι. Λίβερπουλ. Δεν μπορεί στη Μακεδονία να του τριμώξει. Θα κάνουν 2 μέρες για να περάσουν. Πρέπει να κάνει μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Ναι. Συγκοινωνία. Ο Άστρο είναι ικανοποιημένο από τον Άστρο. Δεν θα το έλεγα. Δεν είσαι. Όχι. Αργή, πολύ. Θα πρέπει το μετρό να φτάσει στο αεροδρόμιο. Είναι το μοναδικό μετρό, Σταύρο και Αγάπη, στην παγκόσμια ιστορία που δεν συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει άλλο. Με τον Ερίκο, όταν είμαστε στο Χόλμη, είχε απόσταση στο αεροδρόμιο και με 45 χιλιόμετρα την πόλη. Ναι. Ξέρεις πόσο το κάναμε με το τρένο. Κάνα τέταρτο. Ούτε. 180 χιλιόμετρα μέσα όλα. Και αυτή η πόλη θα αλλάξει στάτους όταν η νίκη γίνει παραλία. Πλάζ. Πλάζ. Σαν τη Βαρκελόνη. Τι ωραία. Ούτε αυτά τα χαζά για το μετροπολιτικό πάρκο που θα συνδέει την έκθεση με το Shake Shoe, αυτά είναι βλακίες. Όχι, όχι, Βαρκελόνη, ας το κάνεις έτσι. Το κάνεις παραλία, πλάζ. Πώς. Μεγαλώνεις τα πεζοδρόμια. Στέργιο, αν ήμασταν στον Ολυμπιακό τώρα. Και ο πρόεδρος είχε το λιμάνι, θα σου έσκαγε ένα mail και θα έλεγε
Παιδιά, ο πρόεδρος έχει το λιμάνι. Δεν μπορεί να το πάρει από εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλάζ. Γράψτε κάτι διθυραμβικό, όπως έγραψε χθες το περιβόητο non-paper. Τι γέλιο βγάλαμε. Εντάξει. Αυτά μόνο. Με την καθαριότητα στο ΚΕΗ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο βρώμικη η Θεσσαλονίκη. Ωραία, ναι. Πάμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ περπατάω και ακούω μουσική. Ναι, γεγονός αυτό. Ωραία. Τι άλλο. Το ερώτημα της εκπομπής λοιπόν είναι: μπορείτε να στέλνετε FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Τι πρέπει να κάνει η πόλη για να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες της Champions League, ομίλων της Champions League. Δεν μπορούμε έτσι να μπούμε απλά. Πρέπει να αναγκάσουμε τον UEFA να πει εκείνο το ανατολικό Μονακό, γιατί να μην είναι στους ομίλους ναι. κάθε χρόνο. Να έχεις υπολογίσιμος και να θέλει να είναι κι άλλος. Ναι. Και να σε θέλουν κι αυτοί γενικά. Ναι. Να μην σε πετάνε εκτός. Ναι. Όπως γίνεται, ας πούμε, με άλλους. Ναι. Να μην παλεύει, ξέρω εγώ, η διοίκηση ενός γηπέδου να σε καθυστερεί για να κάνεις το καινούργιο γήπεδο που θα είναι κόσμημα. Ενώ έχεις τα λεφτά να το προχωρήσεις και να το κάνεις μόνος σου, ναι. χωρίς λεφτά από την περιφέρεια. Ναι. Γεγονός και αυτό. Θα μπορέσει ο Ιβάν Ζαβίδης να βάλει τη Θεσσαλονίκη στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Εδώ είναι τον Πακού. Με ένα φρύδι όλοι. Δηλαδή, τι άσχετο. Τι άσχετο. Η Φόρμουλα 1 στη Θεσσαλονίκη. Η μυστική Εγνατία, αυτή δεν είναι η πίστα. Όχι, ρε, δεν βολεύει εκεί. Πού θέλεις, αν πόλη να του βάλουμε κάστρα. Τι άσχετο δει ο κόσμος, ρε. Επικίνδυνο άθλημα, αγάπη, τι να κάνουμε τώρα. Το η Φόρμουλα 1. Ναι. Ναι, okay. Κάτσε, πού θα μπορούσε να έχει πίστα Φόρμουλα 1 Θεσσαλονίκη. Ένα κομμάτι σίγουρα η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παραλιακή. Η Νίκης. Όχι, η Νίκης και η επέκταση. Η ίδια οδό μου με τον Πακού είναι, θυμάσαι. Ναι. Εκείνη ήταν η χτωσιά. Τη θυμάσαι. Τώρα θα του βάλουμε από Τσιμισκή, ναι. θα του βγάλουμε Εγνατία ή πάνω από Αγίου Δημητρίου. Τι Αγίου Δημητρίου, πώς θα κατέβει. Καλά στρέλει. Όχι, πιάνουμε Μεγάλο Αλεξάνδρου Ανθέων για να πάρουν ταχύτητα τα 300 χιλιόμετρα την ώρα πόσο πιάνουν πλέον. Μετά. Του βάζουμε από Φοίνικα. Φοίνικα και να. Να πούνε ξανά στην πόλη από Άγιο Παύλο. Δεν είναι τόσο μεγάλη μια πίστα. Πόσα χιλιόμετρα είναι μια πίστα. 5-6. Δεν το γνωρίζω. Το πόσα χιλιόμετρα είναι μια πίστα. Ας το βρει ο Ιβάν Σαβίδης. Εδώ έχει τη Μόντζα. Δεν θα έχει πέρα. Μπορούμε να ανεβάσουμε τα κάστρα. Λέει Μεγάλο Αλεξάνδρου και να ανεβαίνει, ξέρω εγώ, προς τα πάνω με έναν τρόπο. Ωραία. Και να πιάνει κάστρα και να γυρνά μετά. Εκόβει όλη την παραλιακή μετά. Γκραμπρί θα έχει, αγάπη. Αγάπη, τι κόβεις εσύ, αγάπη. Γκραμπρί. Εδώ πάει η άλλη που χέσα και τρέχει στο μαραθώνιο και κλείνει ο δρόμο 30 ώρες. Για γκραμπρί δεν θα το κάνω. Και κάποιοι άλλοι που τρέχουν στο μαραθώνιο και μας κλείνουν τους δρόμους για να φάνε την μπανάνα και ένα μετάλλιο μαϊμού. Τα θυμόμαστε, αγάπη. Ναι. Παρακάτω, ναι. Που ξεχάσαν ορισμένοι και ορισμένες ότι έχει ένα GPS πάνω σου. Δεν γίνεται να κόβεις όπου θες εσύ. Αγάπη. Δεν ξέρω. Αγάπη, το έκανες αυτό, ε. Είναι αλήθεια. Έκοψε λίγο δρόμο. Κατέβηκε στο τέλος. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήπιε ένα καφέ εκεί στο φίλο μας. Περίμενε τους άλλους. Είχε το τάκ να μην βγει πρώτη. Δηλαδή, κατάλαβες. Το σκέφτηκες, σου λέει. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι. FM, καλό μήνυμα. Στο 54526, τώρα που γυρνάει, παιδιά. Τώρα, με όποιον μιλάω, του λέω ναι, θα σε βοηθήσω, αλλά θέλω αυτό. Κατάλαβες. Ναι, με όποιον μιλάω. Ναι. Κλείσε εκείνο το site που άλλαξε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Και το χρώμα, γενικά, ναι. Και το χρώμα, ναι. Ωραία. Θέλω να μου στέλνετε μηνύματα. Τι θέλετε. Τώρα που γυρνάει, παιδιά. Θα τα μεταφέρει εσύ. Κατευθείαν. Ωραία. Εντάξει, είναι ευκαιρία. Λύνω το πρόβλημα. Πέρα από την πλάκα, οριμάζει στο μυαλό σου η σκέψη στι επόμενε εκλογέ να χωθεί κάπου. Είτε να ηγηθεί σχήματο. Ναι, να ηγηθεί σχήματο. Να είσαι δημοτικό σύμβουλο. Αυτά τα χαζά. Τα μπούμε μέσα. Οι σύμβουλοι βγαίνουν όλοι. Δεν με ενδιαφέρει δημοτικό σύμβουλο. Έχω φιλοδοξίε. Ναι, πολύ κοινό. Θέλω να βγω και να πω, παιδιά, το είναι το κίνημα. Ωραία, θα βάλω και αρχικά. Ναι, ναι. Ναι. Και θα κάνουμε επιθετική πολιτική. Τι λες, μωρέ, τα γάρι, εσύ που το 53, πώς κάνουν στα site από κάτω. Ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Άνω τους τηλεθέασης και το TV100. Τι? TV100 που μεταδίδει ζωντανά τα συμβούλια. Ναι. Θα στέλνεις και εσύ τέτοιο mail. Πείτε αυτό λίγο, στηρίξτε την προσπάθεια. 100% χωρίς non-paper δεν κάνεις τίποτα. Οκ, εντάξει. Επική στιγμή σε ένα δημοτικό συμβούλιο πριν από 1-2 χρόνια βγαίνει κάποιος της αντιπολίτευσης, ούτε θυμάμαι ποιος ήταν, και έκραζε τον Μπουτάρη ότι οι πόλοι δεν έχουν έργα, αυτό και ναι, τι κάνει ο δήμαρχος. Ο Μπουτάρης από πίσω του, δεν τον είδε, μόνος μιλούσε μπροστά. Και τον χτυπάει στην πλάτη και τον κάνει με το χέρι. Δεν υπάρχουν λεφτά.
μία κίνηση, φίλε, το κουτάρι. Το κάνει. Σάλιο. Και φυσικά η μεγάλη ατάκα του Δημάρχου που θα. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να την ξεχάσω. Ότι εντάξει, κάναμε την παραλία, πολύ ωραίο έργο. Για να κλαίει τη μοίρα του ο κόσμος σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Είναι αλήθεια, φίλε. Τους βλέπεις, πάνε, έρχονται. Σκόρια, αυτό. Δεν είναι πιο ωραία. Όχι, είναι ωραία. Είναι ωραία λοιπόν, αλλά τώρα που πάω, πρέπει να φιλοξενήσω ο Μίλος Τσάμπας Λίκ επιτέλους. Παιχνίδια. Πρέπει να κάνουμε την πόλη καλύτερη. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Σκεφτείτε τι ζητάμε τώρα που γυρνάει, παιδιά. Τώρα που γυρνάει. Από τον ένα θα πω το ένα. Όλοι θα μπουν στο τέλος. Καλά, εννοείται. Δύο-τρεις συμβούλους θα έχει ο καθένας. Εσύ θα δεσμευτείς για αυτό, το άλλο. Ωραία. Λοιπόν. Νίκη Σανθέων Όλγας, 3 Σεπτεμβρίου, Συντριβάνη Τσιμισκή, ανάποδα Παύλου Μελά, Αγία Σοφίας. Αγία Σοφίας, δεν παιδιά, είναι πεζόδρομος. Σάκι Πάνο, Ερμού, Δραγούμι κτλ. Κτλ. Μάλλον για τη φόρμουλα, ναι. Νίκη Σανθέων, ναι, Όλγας, 3 Σεπτεμβρίου, Συντριβάνη Τσιμισκή, ανάποδα Παύλου Μελά. Σωστό. Ωραίο είναι, ωραίο. Αγία Σοφίας. Εντάξει, φίλοι, μιλάμε τώρα για μία μπίζνα που. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θεατές έρχονται σε κάθε Grand Prix και εντάξει, άσου είναι. Θα αφήσουν και τα κουρίτσια μας στη Μύκονο. Θα μανιωτραβούνται για στα. Πώς λέγονται. Στα πριβέ πάρτι θα γίνεται, θα κρέμονται σαν τα τζαμπιά. Τα πολύφωτα. Ήρθε να πάμε στο πρώτο διαλυματάκι μας, γιατί έχουμε κλείσει και μια συνέντευξη. Επιμένω εγώ. Τι χρειαζόμαστε. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σε αυτές τις συνθήκες στην ομίλου του Champions League παιχνίδια. Τι θέλει να ζητήσει ο καθένας και ο Σταύρος το μεταφέρει. Θα το μεταφέρω εγώ. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η αναδομό. Είναι βασικά η αναδομό μαζί μας. Προνομιακά πακέτα προσφέρει για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου ή ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες και τον επαγγελματικό σας χώρο μπορεί να σας τον φτιάξει και να σας τον κάνει καινούριο. Πάρα πολλές επιλογές και φυσικά καλύτερες τιμές στην αγορά. Η πιο καλή επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε τα πάντα στο χώρο σας πολύ εύκολα και γρήγορα. Μπείτε στο αναδομόπαυλαανακαίνιση.gr μέχρι 6 άτοκες δόσεις, πάρα πολλές προσφορές, με κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και τα ψηλά γράμματα, για να μην έχετε το παραμικρό πρόβλημα η αναδομό και σας σέβεται και σέβεται το κάθε ευρώ σας. Μαζί μας στο Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα και αύριο οι τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης στο Θέατρο Βεργίνα. Πραγματικά ξεχωριστή παράσταση, ένα μοναδικό μουσικογραφικό σοου για τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης. Ξαναλέω, σήμερα και αύριο, 10 παρατέταρτο, στο Θέατρο Βεργίνα. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση. Κλείστε εγκύρω στα εισιτήριά σας από τα ταμεία του Καζίνου Όλο 24ωρο, ticketservices.gr και από τα καταστήματα Public. Και φυσικά, Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, χορηγός και του ΠΑΟΚ 24, γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια και στην Αγγλία και στη Γερμανία που γίνεται ένας χαμός για την τέταρτη θέση, αλλά και στην Ιταλία και φυσικά στην Ελλάδα. Στις καλύτερες αποδόσεις μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, εκατοντάδες στοιχήματα ανά παιχνίδι, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, όλες οι επιλογές live cash out, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν 24 ώρες το 24ωρο, γενικότερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο για όσους θέλετε να συνδυάσετε διασκέδαση και πολλά κέρδη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες. Τι θα γίνει τελικά με τον τελικό της 11ης Μαΐου. Έχουμε κανονίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού με έναν άνθρωπο που νομίζω θα μας λύσει αρκετές απορίες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι η Γουπή του ΠΑΟΚ 24. Είναι η Γουπή του ΠΑΟΚ 24 που αγωνιά τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. 100%. Αγωνιά κυρίως, όχι τι αν θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Φανταζόμαστε. Αγωνιά για το πώς θα βγάλουμε εισιτήρια, πού θα πάμε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Να κλείσω ξενοδοχείο, να μην κλείσω ξενοδοχείο. Το κάνω αυθημένο να είμαστε σίγουροι. Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συχνά πυκνά και όχι μόνο στη διοργάνωση του κυπέλου. Πολλές φορές σε επίπεδο Super League έχουμε αντιμετωπίσει αλλαγές προγράμματος που μας βγάζουν και εμάς από το δικό μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου, της ΕΠΟ, τον κύριο Γαβριλίδη. Θα τον καλησπερίσουμε, Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Γαβριλίδη. Καλησπέρα σας. Πώς είστε αρχικά? Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς. Και εμείς. Τον παρακαλάμε να γίνουν όλα καλά και από εκεί και πέρα ας μας βοηθήσει να τελειώσει μια σεζόν φυσιολογικά και να μην έχουμε θέματα.
Πιστεύω και εσείς το ίδιο σκέφτεστε πάνω κάτω. Μακάρι. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εντάξει. Όλοι μιλάνε για ένα έλλειμμα οργάνωσης, αδυναμία της αστυνομίας, αδυναμία της κυβέρνησης, φοβία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μήπως τελικά είναι ένα κουσούρι που το έχουμε σαν χώρα όσον αφορά στο οργανωτικό για οτιδήποτε κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι αδυναμίες και φόβους, ξέρω, όλα μαζί αυτά είναι ένα κομμάτι σίγουρα που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά ο καθένας έχει κάποιο δικό του σκεπτικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή τι θέλω να πω. Mm-hmm. Ότι επειδή κυκλοφοράνε λίγο πολύ, τα ακούμε όλοι μας ότι θα γίνουν επεισόδια, θα γίνει τόνα, θα γίνει τ' άλλο, μπορεί να είναι και όλο αυτό που λέμε συχνά ράδιο αρβίλα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει ο φόβος, γιατί έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς τους τελικούς επεισόδια. Εμείς από την πλευρά μας σαν Ομοσπονδία νομίζω επιλέξαμε το πιο σωστό και όλοι το ξέρουν, ότι το γήπεδο του ΆΚΑ προσφέρεται και από πλευράς ασφαλείας και από πλευράς χωρητικότητας. Είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Εάν όμως έχουν κάποιες πληροφορίες τώρα η αστυνομία, η πολιτεία και οποιοδήποτε άλλοι φορείς που εμπλέκονται, ότι θα γίνουν επεισόδια και υπάρχει κίνδυνος να έχουμε θέματα χοντρά, δεν μπορείς να τους κατηγορείς και για αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα. Τώρα, αν θα έπρεπε αυτά τα μέτρα να ήταν περισσότερη αστυνόμευση ή περισσότερο, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, οργάνωση, παρά το κεκλεισμένο των θυρών, δεν ξέρω, αυτοί μπορούν να το εκτιμήσουν, σίγουρα ξέρουν καλύτερα. Και νομίζω εκεί κάπου έχει γίνει, έχει το όλο θέμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Σε μια χώρα που ένα γήπεδο, που το καλύτερο γήπεδό της για την ακρίβεια, η αστυνομία ισχυρίστηκε χθες ότι 70% των καμερών περιμετρικά δεν είναι σε λειτουργία. Δεν σας προκαλεί εντύπωση το γεγονός αυτό? Και πώς αδειοδοτούνται ομάδες να παίξουν σε αυτό το γήπεδο και πώς εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε σαν ομοσπονδία υπό αυτές τις συνθήκες στο κομμάτι το δικό σας μία ομαλή διεξαγωγή? Κοιτάξτε, στο κομμάτι το δικό μας, όπως είπατε, εγώ θα έρθω και δεν θέλω να πω σε μια αντιπαράθεση βασικά και να είμαι εγώ στη μέση, αλλά τέλος πάντων θα σας πω ένα απλό πράγμα. Δηλαδή γίνανε τόσα παιχνίδια, Champions League. Γίνανε αγώνες, όπως λέτε, πρωταθλήματος με τόσους χιλιάδες κόσμο. Τότε αυτές οι κάμερες λειτουργούσαν και τώρα δεν λειτουργούν? Δεν λειτουργούσαν ούτε τότε. Και το γήπεδο έπαιρνε άδεια. Και γιατί έπαιζαν? Τώρα τι να πω εγώ, δεν ξέρω. Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σίγουρα εγώ νομίζω ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν. Αλλά σίγουρα επίσης θα πρέπει να χρειαστούν και άλλες κάμερες. Και αυτό το πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα το μοναδικό που δεν γίνεται ο αγώνας. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Δηλαδή η πληροφορία αυτή τώρα την ακούω. Mm-hmm. Εγώ νομίζω όλη η ιστορία ξεκινάει από το φόβο των επεισοδίων που δυστυχώς γίνονται. Ναι. Το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ σε αγώνες πόλο, μπάσκετ, βόλεϊ και δεν συμμαζεύεται. Έχει γρέψει η κατάσταση. Εδώ έγινε σε αγώνα Champions League φέτος. Ό,τι και να λέμε, η κατάσταση είναι... Εγώ το λέω ότι αυτά τα παιχνίδια που έχουν λιγότερο κόσμο και λιγότερους φιλάθλους και παρόλα αυτά πάνε κάποιοι για να μπλακωθούν. Δεν πάνε για κανένα σκοπό. Ναι, γιατί υπάρχει λιγότερη αστυνόμευση στα παιχνίδια αυτά. Ναι. Και εκτός, βλέπεις και στον δρόμο γίνονται και χίλια γενικά... διόδια. Ακούμε τον, ακούμε τα άλλα. Η χώρα είναι λίγο σε μια ένταση, είναι η αλήθεια, στην εποχή της κρίσης. Σίγουρα ο καθένας προσπαθεί να αποφύγει τα εις βάρος του σχόλια ή τα εις βάρος του... αυτά που θα βγουν τελικά. Είναι κατά γενική ομολογία ένα πρωτάθλημα που τελειώνει τώρα και... Όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο κανονικά ισχυρίζονται ότι μπορεί να είναι και από τα πιο δίκαια όσον αφορά την κατάληξη των ομάδων. Ότι αυτός που δεν έχασε βγήκε πρώτος, αυτός που ήταν τέλος πάντων είχε πολύ καλά διαστήματα βγήκε δεύτερος, αυτοί που δεν παίξαν καλή μπάλα πέσανε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμα αυτή η τοξικότητα. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία και να ασχοληθούμε μόνο με το ποδόσφαιρο μελλοντικά και σαν ομοσπονδία πώς το συζητάτε αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από τη δική μου πλευρά θα μιλήσω και το άτομό μου θα έλεγα περισσότερο παρά τα νομοσχοδία, γιατί αυτό θα μπορούσε να το εκφράσει ο Πρόεδρος την όλη σκέψη που έχουν πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι εάν δεν τα βάλουν κάτω ομοσπονδία και ομάδες πάρα πολλά, ότι πρέπει να κοιτάξουμε να τα βρούμε όλοι μαζί και να κοιτάξουν το καλό του ποδοσφαίρου και κοιτάζει ο καθένας το καλό της ομάδας του, δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολο ανησυχία αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σωστό. Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο πλέον. Βλέπετε ότι όλοι προσπαθούν πάνω στις εντυπώσεις να δημιουργήσουν μια κατάσταση. Νομίζω αυτό το ξέρετε καλύτερα εσείς. Ναι, εγώ σας το ρωτάω εσάς ως άνθρωπος που το παρακολουθείτε απ' έξω. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Βιβλίο γράφω. Οπότε τι να πω κι εγώ. Κύριε Γαβριλίδη, δεν είναι άκομψο και είναι πολύ ευγενική αυτή η λέξη να μην προσκαλείται η ΕΠΟ στη σύσκεψη της Δευτέρας μεταξύ του Υφυπουργού και της αστυνομίας? Δηλαδή, δεν έχει λόγο η ΕΠΟ στο τι θα γίνει στο τελικό? Και απλά να ενημερωθεί και η ΕΠΟ για την απόφαση. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το τελικό λόγο σε αυτή την περίπτωση το σκεκλεισμένο και κεκλεισμένο των θυρών, είτε αναβολής είτε οτιδήποτε τέλος πάντων που γίνεται κατά καιρούς, δεν θέλω να κάτι να πω ότι δεν πρόκειται. Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο η αναβολή αυτό. Ναι, κλείσαμε στήρα. Λέω ότι συνήθως τέτοιες αποφάσεις, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είναι καθαρά αποφάσεις του Υπουργού. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω ακούσει μάλλον, είναι καθαρά μια σύσκεψη, ας το πούμε, πολιτικής μορφής. Δηλαδή η αστυνομία, ίσως να είναι και κάποιοι άλλοι υπουργοί που εμπλέκονται. Ναι. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν καλέσαν και την Ομοσπονδία. Είναι τα του οίκου τους λοιπόν. Και μάλλον, μετά θα μεταφερθεί σε εσάς. Σωστά το είπατε. Ωραία. Κύριε Γαβριλίδη, μήπως είναι η λύση να πάμε σε διπλούς τελικούς να τελειώνει το παραμύθι, γιατί... Ή να πάμε στο εξωτερικό πουθενά, να πάμε κατά ταξιδάκι με την ευκαιρία. Νομίζω η διπλή τελική ίσως είναι μία λύση, εντάξει, ναι. όχι ιδανική, αλλά τουλάχιστον να αποφεύγουμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω αν κάποιος μας, θα το πω έτσι, μας κάρφωσε, κάπου, συγγνώμη, κάπου τις τελευταίες μέρες, μέσα στην επιτροπή που έχουμε των διοργανώσεων και για το κύπελο, έχουν γίνει κατά καιρούς αυτές οι συζητήσεις, το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διπλούς τελικούς, και φυσικά είναι καθαρά θέμα συζητήσεων, έτσι δεν υπάρχει κάτι ακόμη που να το προτείνουμε στην διοίκηση, που με κάποιους άλλους που συζητήσαμε και τέλος πάντων μέσα στην Ομοσπονδία και ξένους, καταλαβαίνετε εσείς τι θέλω να πω, ήταν το θέμα μας τι θα γίνει σχετικά με την απονομή. Έχει ένα θεματάκι εκεί. Αλλά το παίρνουμε και μια μέρα μετά εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα. Αν αυτό είναι το θέμα. Μάλλον θα πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, εάν είναι αυτός που έχει το δεύτερο παιχνίδι, και εγώ έτσι σκέφτηκα και έτσι είπα, το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του και το πάρει, καλώς έχει. Αν να το πάρω ο άλλος, δεν μας βολεύει νομίζω. Τόσο εύκολο δεν είναι. Θα πρέπει μια άλλη μέρα. Δηλαδή, το προχωρήσαμε λίγο το θέμα, το συζητήσαμε, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Είχατε γίνει αλλά... Ναι, υπήρχαν κάποιες διαρροές και για το εξωτερικό. Κάτι για Κατάρ, κάτι για Γερμανία. Άκουσα, κάτι... Εντάξει, αυτά ήταν. Δηλαδή, ναι. Εδώ λέμε ότι δεν είναι καλό και θα έλεγα προσβλητικό, όπως θέλετε, πέστε το πιο κομψά εσείς, που δεν θα έχουμε κόσμο, αν τελικά δεν έχουμε. Και τώρα φαντάσου να πηγαίναμε στο εξωτερικό να κάνουμε, δηλαδή, αν μην είμαστε ικανοί ότι να το διοργανώσουμε στη χώρα μας. Εντάξει. Τι να πω, μακάρι. Να βρούμε ένα μοτίβο λειτουργίας επιτέλους στο μέλλον, να μην φτάνουμε οριακά σε ημερομηνίες, να αποκτήσει μεγαλύτερο σθένος η κυβέρνηση, να αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία η ΕΠΟ, να αποκτήσουν ισχυρότερη προσωπικότητα διοικήσεις των ομάδων, γιατί ουσιαστικά εγώ η εκτίμηση που κάνω είναι ότι εγκλωβίζονται στο μικρό κόσμο των δικών τους φιλάθλων και από εκεί ξεκινάει το κακό. Για να μην έχουμε τα ζητήματα τέλος πάντων που προκύπτουν κάθε χρόνο. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Κάτι τελευταίο, κύριε Γαβριλίδη. Έχετε την αίσθηση ότι τη Δευτέρα θα τελειώσει η ιστορία ή θα πάμε όπως πρόπερση μέχρι το τελευταίο βράδυ? Πρόπερση τι κάναμε μέχρι το τελευταίο βράδυ.
στο Βόλο που ήταν, βγήκε το βράδυ πληροφορία ότι πάει για αναβολή ο τελικός. Ναι. Θα τελειώσει τη Δευτέρα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Εγώ νομίζω, άντε να δώσω και μια μέρα παραπάνω Δευτέρα. Εγώ νομίζω Δευτέρα θα τελειώσει. Δευτέρα-Τρίτη. Αλλά εμείς θα, από ό,τι με τους συναδέλφους που μιλήσαν, Δευτέρα θα είμαστε στην Αθήνα και θα περιμένουμε τι θα μας δώσουν το OK ή όχι για να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Ωραία. Για το ΒΑΡ έχουμε εικόνα. Είναι μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στο ΆΚΑ ή μπορεί να πάει και αλλού? Έχω την εντύπωση από τα λεγόμενα των εμπλεκομένων, ας πούμε, σε αυτό το θέμα το κομμάτι καθαρά, ότι το ΆΚΑ προσφέρεται, γιατί είναι ένα στάδιο που τέλος πάντων θα το στήσουν από τώρα. Γιατί αν τα ξέρετε ασφαλώς που είπα και χθες, ότι η τελική δοκιμή θα γίνει στο παιχνίδι Πανατολικού. Οπότε τώρα εκεί να το ξαναβγάλεις όλο αυτό το σύστημα και να το βάλεις κάπου αλλού, νομίζω χρονικά δεν μας παίρνει. Ωραία. Κύριε Γαβρίδη, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Αναδουλίμπορο 14,4. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εγώ το παίρνω και μια μέρα μετά, δεν έχω πρόβλημα. Σταύρο, μου φαίνεται είναι η μοναδική λύση. Για να πούμε κάθε χρόνο διπλή τελική. Στην Ισπανία νομίζω είναι διπλή. Έχω την αίσθηση. Είναι, είναι διπλή η τελική. Νομίζω ναι. Και, με κόσμο, και με κόσμο η μία ομάδα και με κόσμο η άλλη. Αν το πεις αυτό στην Αγγλία, μπορεί να σε κάψουν ζωντανό στο μεταξύ. Στην Αγγλία εύκολα θα σε κάψουν ζωντανό. Ναι. Αλλά από το να έχουμε κάθε χρόνο, γιατί δεν θα άλλαζε κάτι αν ήταν το ζευγάρι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εκεί μπορεί να είχαμε χειρότερα, ναι. Εκεί είμαστε σίγουροι, θα κατέβουμε με πάνω πλοία, με συμπράγκαλα. Δεν... Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οπότε αν το ζευγάρι τη νέα χρονιά δεν είναι ΠΑΟΚ Λαμία και είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάλι τα ίδια θα έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου, τα εισιτήρια, ο υφυπουργός. Οπότε ας πάμε σε διπλούς τελικούς, λέω εγώ, ναι, για να ησυχάσει το κεφάλι μας. Καλά τα λες. Και αυτό θα είναι καλό να γίνει σε όλα τα αθλήματα. Από το να συμβαίνει αυτή η αηδία με μαθητές και παιδιά και να μην μπορεί ο φίλαθλος να χαρεί το τελικό του μπάσκετ, για παράδειγμα. Όντως είναι μια αηδία να πηγαίνουν μαθητές στο γήπεδο, ντροπή στεριού. Όχι, Σταύρο, μπορεί να γίνονται τουρνουά για τους μαθητές, αν είναι τόσο γουστάρουν μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Να είναι ο Γιαννούλης είναι στην Άξο, έχει μπάσκετ το πρώτο μπάσκετ κλαμπ. Ναι, είδες να. Θα πάνε εκεί οι μαθητές να χαρούν τον Γιάννη και τους υπόλοιπους συναθλητές του. Ναι. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν εσύ ενθουσιάζεσαι όταν βλέπεις τελικούς είτε βόλεϊ είτε μπάσκετ με μαθητές και να λες «Α, τι ωραία ατμόσφαιρα». Επειδή ήμουν και εγώ μαθητής και πήγαινα στο γήπεδο κανονικά, δεν θα μ' άρεσε να ήταν μόνο μαθητές στο γήπεδο. Ναι. Μιλάμε, Σταύρο, για επαγγελματικό αθλητισμό. Που η κάθε ομάδα έχει τους φιλάθλους της, τους οπαδούς της. Δεν γίνονται τελικοί για τους μαθητές του Ηρακλείου. Τουλάχιστον να γίνουν για τους μαθητές της Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή. Τα οποία, οι οποίοι διαβάζουν και πάρα πολύ. Εντάξει. Δηλαδή τα παιδιά στα, που είναι στο Ηράκλειο. Καλές οικογένειες. Που είναι τα, οι μαθητές του Ηράκλειου του έχουν καταστρέψει. Δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τα παιδιά. Τελικό στο μπάσκετ, τελικό στο. Να, ένα πρόβλημα ακόμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί οι άλλοι μαθητές πηγαίνουν τελικούς και θέλουν να διαβάσω. Όχι, θα πάω στο τελικό για να γεμίσω το γήπεδο. Δεν γίνεται. Ναι. Με τα δικά μας που δεν διαβάζουν έτσι κι αλλιώς, πάμε στο γήπεδο όλη την ώρα. Και τα σχολεία είναι χάλια. Γιατί δεν υπήρχε τα σχολεία τίποτα. Ποια σχολεία? Δεν έχουμε ωραία σχολεία. Ναι. Δεν μια χαρά είναι τα σχολεία. Επειδή έχεις να πας 20 χρόνια. Τι θες να κάνουμε στα πρώτα σχολεία? Να φτιάξουμε. Να βάλουμε τζακούζι μέσα, τι να κάνουμε? Α, καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Πες μας το πρόγραμμά σου για τα σχολεία. Έχεις 2 λεπτά. Ποια σχολεία ρε Σταύρο τώρα, ποια σχολεία? Γήπεδο με χόρτο. Έχεις δει πως είναι τα λεωφορεία το πρωί? Δηλαδή μία μίγα να μπει στο λεωφορείο δεν χωράει να μπει το πρωί. Σου παραφέρες. Εγώ να πω χρόνια στο λεωφορείο και έλεγε. Παίρνεις το φορείο ή το παίρνεις με το πόδι? Ταξί δουλεύω εδώ και κάποιους μήνες γιατί δεν μπορώ να πω φίλε μέσα. Ναι. Δεν μπορώ. Άρα ούτε μπορώ να σπρώξω ούτε να με σπρώξουν και η υπομονή μου δεν είναι καλά αυτή την εποχή. Ή πόδι δουλεύω που είναι γύρω στο 40 λεπτό. Ωραία διαδρομή όμως. Πιάνεις παραλία. Παραλία, ναι. Χωρίς πατίνι, το σκέφτηκα 2 φορές. Τι λέει, άσο. Ας ενημερώσουμε λοιπόν. Γιατί ότι... γίνεται κάτι επειδή μου και πέφτεις μέσα στη τέτοια. Στη θάλασσα. Ναι. Τι λες μετά? Δεν τίποτα. Βγαίνεις. Ναι, ρε φίλε, με αυτά τα κινητά του διαβόλου που θα λέει και ο θείος, ναι, μέσα σε 10 λεπτά είσαι στο φεστιβάλ, στο σελέο, στο newsfish. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι μόνο η ντροπή που θα πέσει και θα σε δουν 10 άτομα. Ναι. Έπεσε, ρε φίλε, εντάξει. Έχεις γίνει Viber που θα λέει και ένα συνάδελφο. Και μια ζωή θα συνοδεύει ότι ήσουν αυτό που έπεσε με το πατίνι στο θερμαϊκό. Ποιο είναι ο Στέργιο, εκεί. Το είσαι, το κάτσε εγώ.
Και να πω ότι το ανεβάζαμε εμείς να πάρουμε κάποια κλικ να πάρουμε το YouTube θα λεφτά. Ήσουν, όχι. Ο Κωστάκης ο Σαμαράς. Όχι, φίλε. Ε, βάλε λίγο. Λίσα το έκανες. Λίσα το έκανες. Βάλε λίγο. Πώς είναι το βίντεο. Βάλε λίγο. Πώς είναι το βίντεο. Ποιο βίντεο. Το βίντεο με το μεγάλο κόλλο μου. Επική περιγραφή ποδοσφαίρου. Βρες λίγο YouTube, επική περιγραφή ποδοσφαίρου. Βγάζει το Λουτσέσκο για να βάζει το Κωστάκη Σαμαρά, αυτό κάνει τώρα. Δηλαδή, καλά, καταλαβαίνω. Ο Λουτσέσκο δεν θα μιλήσει ακόμα. Α, δεν μιλάει. Μιλάνε οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι, ο Κωστάκης ο Μπότσαρης με τον Γιάννη τον Πάντο, φίλοι πάρα πολύ καλοί. Τα καλύτερα παιδιά. Ποιο είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι. Πρέπει να ακουστεί στον αέρα. Φίλος ο Κώστας. Αδελφός. Το πετυχαίνω συχνά παιδιά. Ναι. Από την αρχή το παίζει αυτό. Ναι. Φάει εκεί που μιλάει ο Κανάκης και πήγαινε. Ε, άντε, άντε, στέλνει. Κάνε μια δουλειά, αγόρι μου. Κάνε μια δουλειά. Άντε. Το βρήκαμε. Ναι. Βάλε αέρα. Ποιος? Σηκώνει τηλέφωνο. Στην ώρα της μετάδοσης. Έλα, Ρακί, περίμενε λίγο. Μεγάλο τόνο μου με φύγει και το κέπισμα. Τρόκα, σε πεκόλτε, τρόκα και κόλ. Έλα, μη δεν είναι το στόρς. Ακριβώς το 65. Άλλη μία, άλλη μία. Άλλη μία. Άλλη μία και να καταλάβουμε τι είπε. Καλά και φίλους του δεν έχεις ότι έχει μετάδοση ο άνθρωπος. Ποιος? Ο? Έλα, Ρακί, περίμενε λίγο. Μεγάλο τόνο μου με φύγει και το κέπισμα. Τρόκα, σε πεκόλτε, τρόκα και κόλ. Έλα, μη δεν είναι. Και την ώρα που μιλάει, φίλε, ο άνθρωπος ο κάνει σέντρα. Και κάθεται εσύ. Και ποιος, ο πεντασύλλαβος. Μεγάλο οικονό, με εξασύλλαβος. Δεν είναι ο Μπίμπιτς. Είναι εύκολο για να πάρει. Σεβασμός ο δημοσιογράφος, φίλε, κανένας. Βάλα εδώ, άλλη μία θέλω. Το όκλεισες, τι το όκλεισες, είχες δουλειά να κάνεις. Ε, τι το όκλεισες το αριστούργημα αυτό. Το Μπετόβεν. Πες χορηγούς να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο στο θέατρο Βεργίνε, τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Όσοι δεν έχετε πάει στο θέατρο Βεργίνη να κάνετε το σήμερα ή αύριο, πραγματικά δεν θα χάσετε. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια λειτουργίας συνεχίζει να σας προσφέρει τις καλύτερες επιλογές με απόλυτο σεβασμό και στα σχέδια που έχετε για το σπίτι αλλά και στη τσέπη σας, για το πώς θα ανακαινήσετε μέρος του σπιτιού ή ολόκληρο το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επαγγελματική σας στέγη και οτιδήποτε άλλο αφορά τις κατασκευές. Μπείτε μια βόλτα στο αναδομό pavlanakenis.gr μέχρι και 6 άτοκες δόσεις, πάρα πολλές μεγάλες προσφορές από την αναδομό και υπάρχουν ολοκληρωμένα πακέτα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε πριν κλείσετε ραντεβού με τους ανθρώπους της αναδομό για να δείτε τι περιλαμβάνει το κάθε project και το πώς θα ανακαινήσετε το μπάνιο σας, την κουζίνα σας ή ολόκληρο το σπίτι σας. Και φυσικά stoihiman.gr, η καλύτερη επιλογή είτε θέλετε να στοιχηματίσετε σε αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, χάντμπολ και όλων των αθλημάτων, ομαδικών αλλά και ατομικών, είτε θέλετε να διασκεδάσετε και να διεκδικήσετε μεγάλα κέρδη στο online καζίνο της Stoihiman. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή με ασφάλεια, ταχύτητα, άμεση αποπληρωμή των κερδών. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο από την Stoihiman. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνδεθούμε με Νέα Μεσημβρία για να ακούσουμε ζωντανά τις δηλώσεις του Ράσμα Λουτσέσκου. Has to have all the players with high level of mentality. Μου κάνετε μια ερώτηση την οποία απαντάω, την έχω απαντήσει ξανά, οπότε μου την ξανακάνετε. Έχουμε ένα σύνολο στο οποίο όλοι οι παίκτες μπορούν να συνεισφέρουν, όλοι οι παίκτες δίνουν κάτι σε αυτό το σύνολο και μια ομάδα η οποία έχει αυτά τα αποτελέσματα συνεχώς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και κάνει μια απίστευτη σεζόν, δεν θα μπορούσε να μην παίρνει πράγματα από τους από όλους τους παίκτες του συνόλου. We lost some players last year that were important for us. We lost some very important players during this season by injury, by transfer, okay? And the team continue to win and to have this performance. This for me it's
the best thing that could happen for for a team. Χάσαμε κάποιους παίκτες πέρσι με διάφορες καταστάσεις. Φτάσαμε φέτος στο οποίο χάσαμε κάποιους παίκτες με τραυματισμούς είτε με μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά, η αντίδραση της ομάδας ήταν πραγματικά εκπληκτική και το γεγονός αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα. Yes, just one remark. Yes, it's true that because of the changes also the style could be different. Could be a little bit different because the philosophy, the way of our playing is more or less the same, but something could be different. Μία σημείωση είναι ότι ενδεχομένως αλλάζουν τα πρόσωπα και με αυτό να διαφοροποιείται λίγο ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά παρόλα αυτά η φιλοσοφία μένει ίδια όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού μας ή το στυλ μας. Θα ολοκληρώσουμε το ζωντανό κομμάτι της κουβέντας μας εδώ, ευχαριστώντας τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Η υπόλοιπη κουβέντα μας με τον κύριο Λουτσέσκου. Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι το δηλώσουν του Ράσβορ Λουτσέσκου. Ήταν παράλληλα με τη συνέντευξη με τον Μάνο Γαβριλίδη, οπότε δεν μπορέσαμε να τα ακούσουμε ζωντανά. Να το βάλουμε λες από την αρχή, γιατί ήταν και ο ακπόμ, από ό,τι κατάλαβα πριν. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Περίμενε, να το κανονίσω. Πρώτη τελευταία προπόνηση της ομάδας σήμερα. Αναχώρηση αύριο για τους δοσημάδες. Για το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει είτε να κερδίσει, είτε στη χειρότερη να αναδεθεί ισόπαλος για να ολοκληρώσει ένα ιστορικό επίτευγμα να ισοφαρίσει και παράλληλα να βελτιώσει το ρεκόρ που κρατάει ο Παναθηναϊκός από το 1964. Η ομάδα του Παναθηναϊκού τότε ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 24 νίκες και 6 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον δεν ιτηθεί στους δοσημάδες, είτε θα κατακτήσει το πρωτάθλημα με 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, είτε με 25 νίκες, 5 ισοπαλίες. Θα βελτιώσει ένα ρεκόρ που, όπως έχω ξαναπεί, δική μου η αίσθηση είναι ότι μπορεί να μην ισοφαριστεί ποτέ ξανά. Γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα απίστευτο επίτευγμα. Και γι' αυτό το λόγο είναι ελάχιστες οι ομάδες ανά τον κόσμο που έχουν καταφέρει να βγάλουν μία σεζόν ολόκληρη, όχι αγάπη τριών ομάδων, όπως παλιά. Κανονικό πρωτάθλημα. Κανονικό πρωτάθλημα. Με 25 αγωνιστικές, 27, 30. Όχι τριών ομάδων. Πάμε να ακούσουμε τον Ασβάνο Τζέσκου όσα είπε στο live της Νόβα, ολόκληρη την συνέντευξη και μετά θα ακούσουμε και τον ΑΚΠΟΜ. Και τον κύριο Τζέσκου και τον κύριο Τσονάκα που είναι μαζί μας. Ο χρόνος μας πιέζει, θα κάνουμε δύο ερωτήσεις live και μετά θα κλείσουμε το live για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Οι ερωτήσεις θα είναι live και μετά θα κλείσουμε το live για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Νούργουτ. Όχι καλά. Είμαι άρρωστος. Περαστικά, περαστικά. Get well soon. Πώς νιώθει πλέον εδώ και 12 μέρες όντας αυτό το οποίο είχε κατά νου από την πρώτη μέρα που ήρθε στην ομάδα? How do you feel after 12 days that you are living this, that you expected since the time that you arrived in the team being a champion? Inside of me, with the satisfaction of doing perfect the job. Μέσα μου με πολύ μεγάλη ικανοποίηση κάνοντας τέλεια τη δουλειά. Because we won this title, we won the second year in the row on the pitch. Now we could also enjoy. And yes, it is a satisfaction for this. We cannot do more. Μέσα στο γήπεδο κερδίσαμε ουσιαστικά και δεύτερη χρονιά τον τίτλο, παικτικά. More than winning the title. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε την ίδια ικανοποίηση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει η ικανοποίηση του ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, κερδίσαμε τον τίτλο αυτόν. In this competition. Σε αυτή τη διοργάνωση, μιλώντας πάντα. But at the same time, it's a correct approach for these last two games that we have, one in the league and the final of the cup. Αλλά παράλληλα, έχουμε την σωστή προσέγγιση για τα δύο αναπομείνοντα παιχνίδια. Ένα το οποίο είναι το τέλος του πρωταθλήματος και ο τελικός του κυπέλλου. Η ομάδα για σας είναι ανοιχτό βιβλίο. Το έχετε αποδείξει πολλές φορές. Τη βλέπετε να έχει επιστρέψει, να είναι full focus στην καθημερινότητα. The team is like a book for you, an open book. You know everything about this team. Do you believe that the players are back to reality and ready for these two games? Yes, why not? Ναι, γιατί όχι. Έμειναν πίσω τα πανηγύρια αυτά. So the celebrations are back now. But the celebrations were just one night after Levadiakos game because after this we had to prepare the game against Asteras and to qualify, not to risk anything, and then the players
were focused on this, on qualification. We wanted a lot to play the final. And we want to win the final of the cup as well. Οι πανηγυρισμοί κράτησαν πάρα πολύ λίγο, μόνο μία νύχτα μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Αυτό γιατί έπρεπε να επιστρέψουμε στην κανονική ροή. Θέλαμε να περάσουμε στο τελικό του κυπέλλου, πρέπει να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Τα καταφέραμε γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μας επιθυμία να είμαστε σε αυτό το τελικό. And more than this, every player of this group has a fantastic character. Everybody understands the importance for the moment, for the situation that we could have, winning the title without any defeat and to make history in Greek football. Και έτσι παράλληλα ο κάθε παίκτης που ανήκει σε αυτό το σύνολο έχει πλήρη επίγνωση και επιθυμία το να ολοκληρώσουμε έναν στόχο τον οποίο έχουμε ακόμα και να γράψουμε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατακτώντας ένα ήττο του πρωτάθλημα. Το κρασί με το μπούρο μόνο του σε ένα δωμάτιο που ήθελε το έκανε. The wine and the cigar that you wanted and you were telling after the end of the league, did you do it alone? No. Όχι. I didn't have time. Δεν είχα χρόνο. Θα το κάνω. I'll do after. Θα το κάνω μετά. Το προβληματίζουμε καθόλου οι σημαντικοί τραυματισμοί και απουσίες που έχει η ομάδα ή θεωρεί ότι οι εναλλακτικές είναι εξίσου. Are you worried about the important issues that we have with injured players or you believe that the alternative players and the replacements are good enough to replace everyone? Why you ask me again this time? I always answer you. We have a group and every player is important in this group. Every player gives a lot or has given a lot to this group. A team that win the title and a team that has such unbelievable performances as results for such a long time has to have all the players with high level of mentality. Μου κάνετε μια ερώτηση την οποία απαντάω, την έχω απαντήσει ξανά, οπότε μου την ξανακάνετε. Έχουμε ένα σύνολο στο οποίο όλοι οι παίκτες μπορούν να συνεισφέρουν, όλοι οι παίκτες δίνουν κάτι σε αυτό το σύνολο και μια ομάδα η οποία έχει αυτά τα αποτελέσματα συνεχώς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και κάνει μια απίστευτη σεζόν, δεν θα μπορούσε να μην παίρνει πράγματα από όλους τους παίκτες του συνόλου. We lost some players last year that were important for us. We lost some very important players during this season by injury, by transfer, okay? And the team continue to win and to have this performance. This for me it's the best thing that could happen for a team. Χάσαμε κάποιους παίκτες πέρσι με διάφορες καταστάσεις. Φτάσαμε φέτος στο οποίο χάσαμε κάποιους παίκτες με τραυματισμούς είτε με μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά η αντίδραση της ομάδας ήταν πραγματικά εκπληκτική και το γεγονός αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα. Yes, just one remark. Yes, it's true that because of the changes also the style could be a little bit different because the philosophy, the way of our playing is more or less the same, but something could be different. Μία σημείωση είναι ότι ενδεχομένως αλλάζουν τα πρόσωπα και με αυτό να διαφοροποιείται λίγο ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά παρόλα αυτά η φιλοσοφία μένει ίδια όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού μας ή το στυλ μας. Θα ολοκληρώσουμε το ζωντανό κομμάτι της κουβέντας μας εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε ολόκληρες δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου. Είπε για ακόμη μια φορά ότι οι πανηγυρισμοί έχουν τελειώσει. Έδειξε σίγουρος. Εμείς ελπίζουμε να φανεί αυτό και στο γήπεδο την Κυριακή, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε και χθες στην Τρίπολη ήταν λίγο προβληματική η εικόνα γενικότερα. Ο Ζαμπά ανέβασε κάτι χθες με το κύπελο στα χέρια. Ο Ζαμπά. Στο Instagram. Δεν το πρόσεξα. Είχε κάποια σχόλια από κάτω. Και, όχι πολύ ευγενικά. Και story του Ακπομίδα. Χθες ήταν και αυτό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο στο ανθρώπινο κομμάτι πόσο εύκολο είναι να τα αφήσεις πίσω. Πραγματικά, να μπούμε και λίγο στη θέση τους. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι ο Λουτσέσκου κρατάει ένα προφίλ. Το έχουμε αφήσει εμείς, εσύ, αγάπη. Καλά, ρε, στεριό. Το κόσμος το έχει αφήσει. Αυτοί είναι οι παίκτες που το ζήσανε πιο πολύ από όλους, όμως. Δεν το πέτυχα εγώ αυτό. Το πέτυχαν αυτοί. Άλλο το κομμάτι του κόσμου. Κόσμος, ναι, εντάξει. Όταν όμως ξέρεις ότι από σένα κρίνεται και εξαρτάται το αν θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες στιγμές, έχεις ένα λόγο παραπάνω να το αφήσεις πίσω. Όταν πετυχαίνεις όμως κάτι και σου βγαίνει όλο, και το περσινό και το φετινό. Εντάξει, βγήκε. Είναι αυτό που πέτυχαν αυτοί. Ναι, στο ανθρώπινο κομμάτι δεν μπορείς να πεις να βγάλω από το μυαλό σου τόσο εύκολα. Το προσπαθείς και βλέπεις το Λουτσέσκου το φωτογραφείς. Ναι, αλλά όταν δείχνεις να ανεβάζεις συνεχώς φωτογραφίες, αυτό που λέγαμε χθες και για την ΠΑΕ,
Εντάξει, ναι. Θα ανεβάσει φωτογραφίες μετά. Δεν θα κατέβει το Instagram. Είχε θα υπάρχει το Instagram. Είχε σχόλια ο Ζαμπά. Είχε σχόλια, γιατί και ειδικά ο Ζαμπά που εδώ και ένα μήνα δεν βλέπετε. Ναι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το πρόσεξε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Ακπαόμ. Και να ακούσουμε τον Τσουμπάκο. Μαζί τους, μαζί με τον φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Πάγκο, τον Δημήτρη Πάλο που έχει την ευθύνη για την εικόνα και τον ήχο που φτάνουν στους δέκτες σας, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ούτσιο από το τμήμα επικοινωνίας της ΠΑΟΚ και τον Τσουμπάκο που είναι μαζί μας. Πώς είστε, αν είστε καλά. Thank you for being here. So, first of all, how you feel? I'm happy. It's a good moment for ΠΑΟΚ right now, so I'm happy. Είμαι χαρούμενος, είναι μια πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, για όλο το σύλλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουν περάσει 12 μέρες από την ημέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, της φιέστας και των πανηγυριών που πήγαν μέχρι το πρωί. Τα έχουν ηρεμήσει αυτά τα πράγματα μέσα του ή ακόμα είναι, ανακυκλώνονται? It's about 12 days later, the whole celebrations. Is the situation calmed down and cooled before the next games or it's something inside you still burning? Of course we have to calm down because we've still got two finals left. The next two games are the most two important games of the season. So we couldn't celebrate 100%. It was only 50% celebration, but we're looking forward to the next games. Σίγουρα πρέπει να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε τους πανηγυρισμούς, γιατί έχουμε μπροστά μας δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είναι δύο τελικοί. Όπως είπε, είναι δύο παιχνίδια τα οποία θέλουμε να κερδίσουμε, οπότε έχουμε κρατήσει λίγο τους πανηγυρισμούς στο 50% και είμαστε 50% συγκεντρωμένοι. Αστείευεται προφανώς, η ομάδα είναι συγκεντρωμένη και έχουν να κερδίσουν δύο πολύ σημαντικούς αγώνες μέχρι το τέλος. Είναι κάτι το οποίο το περιμένανε το ξεκίνημα της σεζόν. Παλέψανε με όλο τους το είναι για να το καταφέρουν. Πλέον λοιπόν, πώς νιώθεις σαν πρωταθλητής, πώς είναι να είσαι πρωταθλητής? It was something that you fight all over the season to be champion. How you feel like a champion? I feel like when you win one thing, it makes you even hungrier. It's crazy to say this, it makes you hungrier to win another thing. So we've won this trophy, yes, we're happy, but still we're not satisfied because we've got the cup final. So I think to complete this feeling, we would have to win the cup final and then we can celebrate. Όσο περίεργο και αν ακουστεί και παράξενο, αισθάνομαι ακόμα πιο πεινασμένος μετά την κατάκτηση. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά αυτό μας έχει ανοίξει ήδη την όρεξη για να παίξουμε και το τελικό κυπέλλου και να κατακτήσουμε το κύπελλο. Και τότε θα είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από τη φετινή μας σεζόν. Αυτό που έζησε ήταν έτσι όπως το περίμενε, τη φιέστα εννοώ, ή ακόμη μεγαλύτερο? Everything you lived days before is as you expected or it's something more? It's got something more. The fiesta, celebrations, everything. I couldn't even dream of this. I couldn't even dream of this experience. Δεν μπορούσα καν να ονειρευτώ αυτή την εμπειρία που ζήσαμε κατά τη διάρκεια της κατάκτησης πρωταθλήματος και των πανηγυρισμών όλων. Από όλα αυτά που έζησε, τι το έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και λέει ότι ούτε το ονειρευόμουν? Υπήρχε κάποια στιγμή που το έκανε τρομερή εντύπωση? What was the most impressive thing to you from the Sunday night? One thing that I will never forget is I was sitting on the party bus and I was just looking around and everyone was celebrating, but I was just sitting there and just looking at the happiness on the fans' faces. I was looking at all of them, you know, I was just looking at how happy they was, and you can't pay for this, you know, it's priceless this feeling to give people happiness, so it was good. Εκείνο που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η βόλτα με το ανοιχτό λεωφορείο στο κέντρο της πόλης. Έβλεπα τα πρόσωπα των φιλάθλων όλα ένα-ένα και έβλεπα μια ανίποτη χαρά στα βλέμματά τους. Είναι κάτι πραγματικά ανεκτήμητο που δεν μπορείς να αγοράσεις με τίποτα. Did you feel sort of NBA player? No. As I said, or like a hero from Marvel Comics. I just appreciated how much the fans. Because when you think about it, the fans have supported Park for so long and they haven't won no trophies. So to see that they still support through the highs and lows, they deserve this moment. Yeah. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι οι φίλοι του Park υποστηρίζουν την ομάδα τόσο πολύ καιρό χωρίς να έχουν γευτεί επιτυχίες. Είναι τόσο πολλά τα χρόνια που δεν έχει καταφέρει ο Park να πάρει τίτλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι οι φίλοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ομάδα μέχρι τέλους, ακόμα και αν δεν τους προσφέρει χαρές και στα κάτω, αλλά
πλέον και στα πάνω της. Όταν ο άνθρωπος είναι χαλαρός, σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτόν. Και όταν βγήκε για την Φιέστα, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του είναι η μουσική. Μήπως το plan B, σε περίπτωση που δεν τα κατάφερε από τους φοιτητές, ήταν να γίνει χορευτής. When you are calm, you expose your real self. During the fiesta, we see that you, a big part of your life is the music. Is it true? Yes. And you have a plan B, being a dancer? Who knows, when I retire, when I finish football, I can become a musician, maybe. No, I love music, I love music. Everyone loves music, I guess. I love music. Αγαπώ τη μουσική, ίσως όταν θα αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο να σκεφτώ μια καριέρα χορευτή μάλλον, αστειεύεται φυσικά, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής στη μουσική και την αγαπά πάρα πολύ, όπως και σε όλους τους ανθρώπους υποθέτει. Είναι πολύ σημαντικό για σένα. Νιώθετε ότι γράφετε η ιστορία Τσούμπα? How important is that the feeling that you write history here in Palco during this season? It's the best feeling, you know, when you're a footballer, this is what you play for, to become a part of history. You know, this is the reason why I came here, and I'm glad that I can be a part of history. Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Αισθανόμαστε ότι γίνεται κάτι μεγάλο εδώ. Ήταν και ο λόγος ουσιαστικά που με ώθησε να έρθω στην ομάδα και αισθάνομαι φανταστικά με, αυτό που, με όλο αυτό που γίνεται και το εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να το ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται. Πριν πάμε στο. Γιατί είναι πολύ δύο σημαντικά παιχνίδια, αλλά έγινε κάτι στη διάρκεια της διακοπής. Βρέθηκε ο ίδιος στο σχολείο που ήταν μαθητής και ετοιμάζεται κάτι και ένα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό? Could you tell us something about this? What are you preparing? Is it a documentary or something like that? It's a documentary of my journey and where I'm from. There's a lot of gang violence and crime. So people that go to my school, they look up to me. You know, they look at me like I don't need to be in a gang. I can play football and become a professional footballer and win a trophy. When I was going there, when I went to the school, everyone was saying Pauk, Pauk, Pauk. And it's crazy because obviously they all support English teams, but for them to be saying Pauk, 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 you know, I've brought a lot of interest to Pauk in England as well, so it's good, it's a good moment. Προέρχεται από μια περιοχή της Αγγλίας η οποία έχει πολύ έντονο το στοιχείο των συμμοριών και της βίας γενικά, οπότε στο σχολείο του τον έχουν κάπως σαν παράδειγμα, ώστε να δείξουν στα νεαρά παιδιά ότι ο δρόμος εκτός από τη βία και τη συμμετοχή στις συμμορίες μπορεί να φέρει το ποδόσφαιρο, τον επαγγελματικό αθλητισμό, να βγάλει τα προστοζήν, δηλαδή τον αθλητισμό, να κατακτήσει τρόπαι εκεί. Και αυτό που το κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι πήγε σε μια περιοχή της Αγγλίας όπου είναι πολλές ομάδες γύρω-γύρω, αλλά όλοι οι άνθρωποι φώναζαν ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι, ότι έχουν ενδιαφερθεί πολύ γι' αυτό και έχουν ζήσει και την εμπειρία του ΠΑΟΚ και έχουν μάθει για την ομάδα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά που γυρίζεται δηλαδή για τη ζωή του και όλο το ταξίδι. I'll let everyone know when it's out in Greece. Έρχεται πολύ σύντομα και θα σας αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω. Double question. First of all, if your hand is totally okay, you can play normal from the beginning till the end of a game. And second one, if the game against Asteras Tripolis concerned you a little bit about your team's appearance, I mean. Firstly, I feel like it wasn't the best games that we played against Asteras. But we have to put this behind us now. We have two important games to look forward to. And secondly, I've been playing on a lot of pain. As you can see in the match, I had to bandage it and I take a lot of painkillers. This is just how much I want to be involved with the team. You know, a little pain is nothing if I can be involved in making history. You know, so if I have to play with pain, then I have to play with pain. But I'll be fine. Ξεκίνησα ανάποδα. Για το παιχνίδι με τον Αστέρα, είπε ότι σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση. Αλλά θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά για να παίξουμε ακόμα καλύτερα στα επόμενα δύο παιχνίδια. Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ξέρουμε τις δυνατότητές μας και θα πάμε δυνατά για να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Όσον αφορά το χέρι του, αναγκάστηκε να παίξει με αρκετούς πόνους και να το έχει δεμένο με επιδέσμους. Πήρε πολλά παυσίπονα για να αντέξει τον πόνο. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι όλο αυτό που δείχνει είναι ότι θέλει να βρίσκεται συνεχώς μέσα στο γήπεδο και να δίνει τα πάντα για την ομάδα προκειμένου να γράψει ιστορία μαζί της. Τι πιστεύει για το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα και αν το αίτητο είναι ένα κίνητρο για τον ΠΑΟΚ? What do you believe for the upcoming game against Γιάννενα and if the whole situation with unbeatable champion gives you extra motivation for the game?
it definitely gives us extra motivation. You know, we can become, I think, is the best team in Greek history possibly. But we still need to treat it like it's a normal game. Σίγουρα μας δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να διατηρήσουμε το αίτητο. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, να μείνουμε στην ιστορία ίσως και ως η πιο πετυχημένη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι του Μπαζιάννη όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια της σεζόν, σαν ένα απλό κανονικό παιχνίδι και θα πάμε εκεί για να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Τσούμπα Ακπομ. Ακούσαμε όλες τις δηλώσεις στην κάμερα της Νόβα. Τι ωραίος τύπος, ρε φίλε, ο Ακπομ. Ναι. Ναι. Δεν είναι. Θα πρέπει να είναι λίγο και ο Ακπομ. Γιατί όπως και ο Ζαμπά. Καλύτερος του Ζαμπά είναι, αναλογικά, αλλά ο και αυτός... είναι συμμετοχικός τελευταία, απλά δεν έχει το γκολ. Και νομίζω ότι αυτό του δημιουργεί λίγο ένα άγχος και τον δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό λίγο, λοιπόν, αυτό καλό θα είναι να βρει τον γκολ στους ομάδες, να βρει ένα γκολ εκεί και να πάει με ένα βαθμό ψυχολογία στο τελικό. Ναι. Να βρει και ένα γκολ εκεί. Και όλα καλά. Και όλα καλά μετά, όντως. Έτσι, τέτοιο. Όλα καλά. Να πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τις δύο συνεδέψεις. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Μελισσανίδη με τον Μέλο Περέιρα. Αυτό πάλι. Περνούσε από εκεί. Γεια σου, Μέλο, τι γίνεται, περνούσα, είσαι καλά. Πηγαίνει λέει τακτικά, διάβαζα. Ναι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν δημοσιοποιείται αυτό. Είναι μοναδικό που το κάνει, θεωρείς. Δεν ξέρω τι κάνει. Προφανώς η ΑΕΚ. Δεν είναι λίγο περίεργο. Καλά, πολλά είναι περίεργα τώρα. Αν αρχίσουμε τα περίεργα. Τέλος πάντων. Ήταν εκεί πάντως. Ναι. Το πρωί. Ήπιανε ένα καφέ. Προφανώς περνούσε από εκεί, φαντάζομαι, και επειδή έχουν καλές σχέσεις. Πέρασε να πει ένα γεια, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν ξέρω τι παράπονα μπορεί να έχει η ΑΕΚ από την διαιτησία. Εκτός αν έχει κάποια προτίμηση για τον ξένο διαιτητή του τελικού. Ναι. Ξέρω εγώ τον Τζιόρτζιο Κομίνι. Τον Ιταλό. Τζιόρτζιο Κομίνι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κοίτα τώρα. Τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης που κάποτε δήλωνε ότι εάν η ΑΕΚ ήταν στο χέρι της, δεν θα ήθελε να παίξει ο αντίπαλος στο γήπεδό της, γιατί η ΑΕΚ έχει μάθει την περηφάνεια. Εντάξει, μπορεί, μάλλον ήταν νέος τότε ο Δημήτρης Μελισσανίδης, πάνω στον νεανικό ενθουσιασμό τα είπε. Δηλώνεις κάτι, δεν γίνεται να σε ακολουθεί μια ζωή. Μετά ναι, μπορεί να δώσεις. Αλλάζει μετά, βέβαια. Αλλάζει. Οι εμπειρίες μας αλλάζουν σαν ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ που πίστευα κάτι. Νεανική υπολαιότητα τότε. Ναι. Δημήτρη Μελισσανίδη. Εγώ δεν το έχω πει. Πόσες φορές μου το έχεις πει σε πολλά πράγματα. Ναι. Κάνεις κάτι, βλέπεις ότι μετά δεν. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε και δύο συνεντεύξεις ακόμα στο τελευταίο μισάωρο. Αφού σας πω ότι στις 4 η ώρα σήμερα. Αριστοτέλους με Τσιμισκή, για την ακρίβεια Αριστοτέλους 5 και Τσιμισκή 37, αλλά νομίζω ότι εντάξει, Αριστοτέλους με Τσιμισκή, όλοι γνωρίζετε το σημείο που είναι το νέο κατάστημα της ΝΑΚ. Στις 4 λοιπόν θα βρίσκονται στο κεντρικό κατάστημα της ΝΑΚ, στο καινούργιο κατάστημα, πάρα πολύ ωραίο, μεγάλο, ευρύχωρο, αρέσει πολύ στην αγάπη, καταλαβαίνω το λόγο. Φίλε, χάνομαι εκεί μέσα. Θα είναι λοιπόν παίκτης του ΠΑΟΚ, οπότε θα έχετε την ευκαιρία. Και οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι, το ξαναλέω, φίλοι του ΠΑΟΚ, να βγουν φωτογραφία με παίκτες του ΠΑΟΚ, να πάρουν αυτόγραφα. Οπότε, αν έχετε πιτσιρίκια και κινείστε στο κέντρο ή μένετε στο κέντρο, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να δουν από κοντά παίκτες του ΠΑΟΚ. Ή αν είστε και μεγάλοι φίλοι του ΠΑΟΚ και θέλετε να συνομιλήσετε με τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, 4 η ώρα θα είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κατάστημα της ΝΑΚ. Θα καθίσουν περίπου ένα δίωρο, νομίζω. Θα γίνει ένας μικρός χαμός σήμερα το μεσημέρι. Στις 4, ξαναλέω, θα είναι αυτό το event της ΝΑΚ, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όσοι βρεθούν στο event θα έχουν τη δυνατότητα, πέρα από φωτογραφίες και αυτόγραφα, να μπουν στην κλήρωση και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωροπιταγές της ΝΑΚ αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. Πιστεύω με πιάνει. Σε πιάνει. Φυσικά. Γιατί θα πάω με την ιδιότητα του φιλάθλου. Δεν μπορώ. Μπορείς. Α, ωραία. Τρεις τυχεροί λοιπόν από 100 ευρώ. Και θα υπάρχουν και εκεί παίκτες του ΠΑΟΚ. 4 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Και αργότερα μπορείτε να πάτε και στο Παρντών Καφέ Μπαρ στον Εύωσμο, το στέκι που έχει γίνει συνήθεια. Μεταλλείων Ταύρου 4, δίπλα ακριβώς από το πεζόδρομο. Μια πολύ καλή επιλογή, είτε για να πιείτε τον καφέ σας, είτε αργότερα το βράδυ για ποτό και κοκτέιλ. Υπάρχουν και πάρα πολλά events με εκπλήξεις που γίνονται εκεί. Μαζί μας ο Φτίκας, πλακάκι εκεί διγυηνής, η καλύτερη επιλογή για να ανακαινήσετε τον μπάνιο σας με επώνυμα προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Σας θυμίζω επίσης ότι είναι η τελευταία ευκαιρία σας σήμερα και αύριο να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνο
όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και καταστήματα public. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Θα τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε και τους δύο τελευταίους καλεσμένους μας για σήμερα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Μάνο Γαβριλίδη. Περιμένει και η ΕΠΟ τι θα αποφασίσει ο Υφυπουργός με την ελληνική αστυνομία, αλλά ουσιαστικά ο Υφυπουργός. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα στέριο. Τρίτη, Τετάρτη. Βλέπουμε. Υπάρχουν παιχνίδια πριν από όλα αυτά. Υπάρχει το σημερινό παιχνίδι της ομάδας Βόλοι Ανδρών. Πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Να δούμε αν η ομάδα καταφέρει να κάνει το 0-1. Καλό θα είναι. Θα έχουμε τον Ραφαήλ μαζί μας. Και θα έχουμε αρχικά και έναν άνθρωπο της ομάδας του Χάντμπολ. Υπάρχει τελικός και για τη γυναική ομάδα του Χάντμπολ. Σάββατο στις 6 η γενική ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για να κατακτήσει το πρώτο ντάμπι της ιστορίας της, έχοντας κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Έχει πλεονέκτημα έδρα στο Δικέφαλος. Είναι αυτό που είπε Σέργιο Ραφαήλ. Υπερκούπωση. Ναι. Είναι η λέξη που χαρακτηρίζει αυτή τη σεζόν. Σε όλα τα τμήματα. Συνολικά. Έχουμε τον Ραφαήλ. Δεν τον έχουμε τον Ραφαήλ. Θα τον έχουμε τον Ραφαήλ. Ωραία. Θα πάμε σε λιγάκι στην πρώτη μας επικοινωνία και με τον Ραφαήλ και με έναν από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει νομίζω το όνομά τους με το γυναικείο handball. Μέχρι να έχουμε τον καλεσμένο μας να πούμε ότι είχε μια βόλτα σήμερα ο Πάνος Καμένος από το γήπεδο της Τούμπας, ενημερώθηκε και τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Ωραίες οι δηλώσεις από όπου και αν προέρχονται, αλλά έργα να δούμε στην κυριολεξία. Έχουμε λοιπόν, τον Ραφαήλ, πάμε. Έχουμε τον Ραφαήλ, καλησπέρα Ραφαήλ. Καλησπέρα παιδιά, στην προκούπωση νομίζω έπεσε η γραμμή, δεν άντεξε ούτε η γραμμή. Αλήθεια. Ναι, και την τελευταία λέξη που άκουσα ήταν υπερκούπωση. Μη βγάζεις αλαζονία Ραφαήλ. Σωστό, όχι εννοείται. Όχι, είπαμε. Ρε, γεγονός είναι. Κάθε μάτι ξεχωριστά, έτσι ακριβώς. Το τέλος ταμείο. Νομίζω έχουμε μαζί. Και τον Δημήτρη Χασεκίδη μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, με υγεία για όλους μας και δύναμη. Υπάρχει το ραντεβού, κύριε Χατζηγιάννη, της γυναικείας ομάδας με το πρώτο ντάμπ στην ιστορία της, με πλεονέκτημα έδρας η ομάδα. Πώς περιμένετε τους τελικούς? Σίγουρα με η προσμονή και η θέληση είναι μεγάλη για τον πρώτο αυριανό τελικό στις 6 ώρα στη Νεάπολη. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, παρά τις απουσίες που έχει, τις απώλειες λόγω τριών σοβαρών τραυματισμών. Θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό momentum και προσμένουμε αύριο τον πρώτο αγώνα να κάνουμε την πρώτη μεγάλη νίκη. Ραφαήλ. Να μας πει και ο Γιώργος Ασχέδης φυσικά για την επιλογή του τμήματος και οι τελικοί να βοηθούν στην Νεάπολη. Είχαμε πάρει μια πρώτη γεύση από την κανονική διάρκεια πάλι κόντρα στην Αθηναϊκή ομάδα. Περιμένουν έτσι ανταπόκριση από τον κόσμο των δυτικών συνοικιών. Σίγουρα και όχι μόνο. Επιλέξαμε την Νεάπολη διότι είναι ένα γήπεδο το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλύτερη έδρα από τη Μίκρα, ειδικά για τους τελικούς του αθλήματος. Σίγουρα η Νεάπολη και η ευρύτερη περιοχή των δυτικών συνοικιών είναι γεμάτη από φιλάθλους του ΠΑΟΚ και γενικότερα όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, αλλά σαφώς είναι ευκολότερο να μετακινηθούν και να μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να μας υποστηρίξουν. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που επιλέξαμε την έδρα αυτή. Κύριε Χαζεκίδη, είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη σειρά των τελικών? Πώς το αντιμετωπίζετε? Ο όρος φαβορεί είναι λανθασμένος σε κάθε έναν που κάνει τον αθλητισμό να τον οικειοποιείται. Ναι. Αυτά θα το δούμε όταν τελειώσει η σειρά του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή εμείς, ο αντίπαλος είναι 5 χρόνια σερί πρωταθλητής. Είναι δύσκολο να εκριζώσεις κάποιον που είναι τόσα χρόνια στο σύστημα και είναι πρωταθλητής. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, όμως θα κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε το πρώτο μας ντάμπλ. Τα μέλη της ομάδας πώς περιμένουν τους τελικούς, κύριε Χατζηγιάννη? Τι κλίμα φουγκράζεται, γιατί είστε καθημερινά το κλίμα είναι οικογενειακό, είναι πάρα πολύ καλό. Σίγουρα είναι πολύ θετικό και γενικότερα φέτος η χρονιά όλου του οργανισμού, όλου του ομίλου, από το ποδόσφαιρο αλλά και όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο και στην ομάδα μας. Θέλουμε και εμείς
να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα όσο ποτέ. Στη σύντομη ιστορία έχουμε ένα πρωτάθλημα Ελλάδος το 13 και τρία κύπελλα το 14, το 16 και τώρα το 19. Και σίγουρα αν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα σε τρεις νίκες τώρα θα είναι το πρώτο μας double. Μεγάλη υπόθεση. Ειδικά σε αυτή τη σεζόν που γενικότερα νομίζω ότι ο ΑΣ πάει πάρα πολύ καλά. Ο ΑΣ πάντα πάει καλά. Ακόμα και τμήματα που μπορεί να μην έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, σίγουρα το στόχο που έχουν θέσει τις περισσότερες φορές τον καταφέρνουν. Το δικό μας τμήμα θεωρώ ότι κάθε χρόνο κάνει άλματα προόδου και ήρθε η στιγμή να αρχίσει να καθιερώνεται και να είναι συνεχώς στους τίτλους. Ραφαήλ. Νομίζω ναι, αυτός πλέον είναι ο στόχος για το τμήμα του handball γυναικών και περισσότερο ενδιαφέρον θα έχει αν όλα πάνε καλά και έρθει το πρωτάθλημα η επόμενη μέρα. Δηλαδή θα φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Χασική να μας πει το πώς σκέφτεται πλέον, δηλαδή τα επόμενα βήματα του ΠΑΟΚ. Αν θα είναι η ώρα του πλέον να χτίσει εκείνο τη δικιά του αυτοκρατορία, όπως έχουν κάνει η Νέα Ιωνία, η Αναγέννηση Άρτας, η Ορμή Πατρών. Αν δηλαδή ξεκινάει αυτό που λέμε η εποχή του ΠΑΟΚ και στο γυναικείο handball, αν αυτός είναι ο στόχος των ανθρώπων του τμήματος. Η εποχή του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει ήδη. Σαφέστατο, νομίζω. Μακάρι να είναι έτσι, κύριε Χαζικίδη. Πάντως, γενικότερα φαντάζομαι ότι η πορεία μιας ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ σε ένα άθλημα που δεν είναι προεβλημένο, δεν υπάρχουν χορηγοί, ακόμα και η καθημερινότητα είναι δύσκολη, έτσι δεν είναι, και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Σαφέστατα. Γενικά στα ρεσθενικά αθλήματα, όπως καταλαβαίνετε, η ρευστότητα είναι κάτι δύσκολο, έως αρκετά δύσκολο. Εμείς σαν οργανισμός ΠΑΟΚ έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε πολλούς φίλους που μας στηρίζουν. Είναι γνωστό ότι μεγάλες εταιρείες όπως η Ματέκο, ο κ. Σαλόπουλος, η Red LED, η Σουρωτή στηρίζουν το τμήμα handball γυναικών και πολλοί άλλοι μικρότεροι χορηγοί όπως η Aral Farm κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ που είναι το κυρίαρχο, ο κυρίαρχος όσον αφορά στη χρηματοδότηση του τμήματος, που είναι ο μεγαλύτερος συμπαραστάτης, ο πρόεδρος μας ο κ. Κατσαρίς ουσιαστικά. Και είναι ευτυχή συγκυρία, το έχω πει πολλές φορές, που το κ. Ιβάν Σαββίδης, το αγαπημένο του άθλημα μετά το ποδόσφαιρο, είναι το γυναικείο χάντολ. Σωστά, χάντολ. Σωστά. Δεν στεναχωριέμαι να το λέω συνέχεια αυτό. Και βέβαια μας στηρίζει να είναι καλά ο πρόεδρος. Και φαίνεται αυτό, νομίζω, τα χρόνια αυτά ότι η ομάδα κάνει άλματα προόδου. Καλή επιτυχία να έχουν αύριο τα κορίτσια να πάρουν την πρώτη νίκη. Να έρθει ο κόσμος δίπλα στην ομάδα, γιατί νομίζω θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Θέλω πάλι να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό αύριο, μιας και δεν υπάρχουν δραστηριότητες άλλες. Σωστά. ΠΑΟΚ. Καλό είναι όσοι μπορούν να έρθουν στην Νεάπολη στις 6 ώρα. Να υποστηρίξουν το γυναικείο τμήμα handball του ΠΑΟΚ που δίνει ένα πολύ σημαντικό αγώνα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το πρώτο του double. Ωραία. Καλή επιτυχία και αύριο και γενικότερα στη σειρά. Μακάρι τα κορίτσια να χαρίσουν άλλη μια μεγάλη επιτυχία στο σύλλογο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χασεκίδη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Χασεκίδης, ο έφορος της γυναικείας ομάδας handball του Δικεφάλου. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, Ραφαήλ, λίγο για την ομάδα βόλεϊ, τα τελευταία νέα. Ναι, αντίστροφη μέτρηση νομίζω για το μάτς σήμερα σε 6.30. Πρωινό χαλάρωμα κλασικά στο γήπεδο του Ρέντι. Σε πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αγωνιστική κατάσταση η ομάδα. Μένει να το δείξει φυσικά και στο γήπεδο. Ένας πρώτος τελικός που εντάξει μπορεί να κρίνει πολλά από θέμα κυρίως ψυχολογίας. Δηλαδή είτε γίνει το 1-0 από τον Ολυμπιακό είτε από τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι κρίνει αμέσως τον τίτλο. Απλώς θα δούμε μια πρώτη εικόνα των δύο ομάδων, το πώς θα εμφανιστούν στην σειρά. Ραφαήλ. Βγήκαν από δίδα και τα εισιτήρια για το ματς Δευτέρας, για το δεύτερο τελικό. Από σήμερα 10 και 20 ευρώ η τιμή τους, στις 6 ώρα θα είναι το ματς της Δευτέρας, θα είναι στην κυκλοφορία του κοινού από σήμερα. Και από τα γραφεία του ΤΑΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Πες μας λίγο ώρα, Ραφαήλ, και πού θα δει ο κόσμος το παιχνίδι, πέρα από το ΠΑΟΚ 24, το σημερινό. Σήμερα στις 6.30 θα είναι στην R3 η τηλεοπτική μετάδοση και φυσικά από το ΠΑΟΚ 24 η ιντερνετική. Για αύριο το handball, όπως είπαμε, οι γυναίκες στις 6 και μία ώρα πριν, στις 5, η τηλεοπτική κάλυψη από την R θα είναι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ για τους άντρες στο handball για τα ημιτελικά των play-off. Υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τον αυριανό τελικό των γυναικών στο handball.
Υπάρχει μάλλον περίπτωση για διαδικτυακή, θα το δούμε όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσουμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ωραία. Θα σε κρατήσουμε ακόμα λίγο, Ραφαήλ, αν δεν έχεις αντίρρηση. Εκτός αν έχεις δουλειά να σε αποδεσμεύσουμε. Όχι, όχι, εννοείται, θα μείνω. Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που πραγματικά νομίζω δικαιούται έτσι ένα μεγάλο μπράβο για την φετινή επιτυχία της γυναικείας ομάδας. Άλλη μια ομάδα με φοβερή πορεία φέτος. Ναι, για μερικούς ανέλπιστη, αλλά για αυτούς που είναι κοντά στην ομάδα, νομίζω ότι ποτέ δεν αμφέβαλαν ότι τα κορίτσια της γυναικείας ομάδας μπορούν να κάνουν ξανά περήφανο τον κόσμο. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Βαρδαλή, τον έφορο της γυναικείας ομάδας, ουσιαστικά τον άνθρωπο που τρέχει όλη την ομάδα. Καλησπέρα, κύριε Βαρδαλή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ανέστη. Αληθώς. Σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Υγεία, υγεία για όλους. Ακούσατε πολλά το καλοκαίρι και εσείς και γενικότερα οι άνθρωποι του Ρασιτέχνη φύγανε κοπέλες που πραγματικά δώσαν πάρα πολλά στην ομάδα και ο κόσμος πριν προλάβει να παιχτεί έστω ένα παιχνίδι της νέας ομάδας, έκλεισε ένας κύκλος, άνοιξε ένας καινούριος, αυτή είναι η πραγματικότητα, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον σας και του Ρασιτέχνη, ακόμα και των κοριτσιών. Πώς το εκλαμβάνατε τότε εκείνη την περίοδο το όλο κλίμα? Δεκτά όλα λοιπόν. Και οι προβληματισμοί όλα πραγματικά. Αλλά εμείς είχαμε ένα σχέδιο και γνώση πάνω στο γυναικείο ποδόσφαιρο που είναι, δεν σας το κρύβω, και κάπως ιδιαίτερο. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και μετά δεν παρακλίναμε καθόλου του στόχου, δηλαδή το τι παίκτριες πρέπει να έρθουν, το τι συνεργάτες. Εξάλλου δεν είμαι μόνος μου, έχω τρεις συνεργάτες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ουσιαστικά μια ομάδα τεσσάρων ατόμων, που πραγματικά ο ένας στηρίζει τον άλλον και εμείς όλοι τα κορίτσια που τα έχουν δώσει όλα σε καθημερινή βάση στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες. Και βέβαια στο ποδοσφαιρικό team το προπονητικό που δεν σας το κρύβω φέραμε έναν προπονητή ο οποίος προϋπήρξε πριν 10 χρόνια και πήρε πρωτάθλημα με τη γυναικεία ομάδα, τον Πέριτσα τον Κρίστης, ο οποίος είναι ουσιαστικά προπονητής 30 χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο με πάνω από 20 χρόνια στην Εθνική Σερβίας. Την πορεία, κύριε Βαρδαλή, της γυναικείας ομάδας, εγώ τη μνημονεύω. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι δεν είναι και το πλέον προβλεμένο άθλημα το γυναικείο ποδόσφαιρο. Κακώς θα πω εγώ, γιατί πραγματικά γίνονται και εκεί βήματα προόδου, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ αλλά από άλλες ομάδες. Αλλά η πορεία της γυναικείας ομάδας μπορεί να είναι ένα παράδειγμα να μην βιαζόμαστε, να καταδικάζουμε ανθρώπους, να είμαστε ισοπεδωτικοί πριν καν δούμε έναν ποδοσφαιριστή, έναν μπασκετμπολίστα, μια γυναικεία παίκτρια στο ποδόσφαιρο. Πρέπει λίγο να περιμένουμε και εμείς και οι οπαδοί πριν βγάλουμε συμπεράσματα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Εδώ πάνω θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχήν, ό,τι προγραμματίσαμε το υλοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο ο πρόεδρος κ. Θανάση Κατσάρης. Ναι. Και από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι με μεγάλη αγκαλιά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, όλους τους συνεργάτες της ΠΑΕ, τι να πω, δεν έχω λόγια παιδιά, γιατί η γυναικεία ομάδα και τα κορίτσια παίζανε πρωταθλήτερες όλα τα χρόνια σε πλαστικά γήπεδα. Εντάξει, ναι. Αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς πραγματικά για όλους τους συνεργάτες της ΠΑΕ. Φαντάζομαι αναφέρεστε μεταξύ άλλων ότι η ομάδα πλέον προπονείται στη Νέα Μεσημβρία και είναι μεγάλη υπόθεση για τα κορίτσια να μην νιώθουν απομακρυσμένες από την οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά να βλέπουν και τους παίκτες της πρώτης ομάδας στην ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ήταν και αυτό σημαντικό, έτσι δεν είναι, πέρα από τις υποδομές που έχει η Νέα Μεσημβρία. Πάρα πολύ και σε πολλές φορές κατηδίαν συζητήσεις με τα κορίτσια μου λέγανε ότι ζούμε ένα όνειρο πραγματικά, δεν το περιμέναμε ότι σιγά σιγά βήμα λοιπόν. Ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο και γενικότερα στην Ελλάδα και γι' αυτό προσπαθούμε κι εμείς. Νομίζω ένα όνειρο θα είναι και η φιέστα της Κυριακής στην Τούμπα το πρωί στις 11. Σίγουρα θα σας περιμένουμε να έρθετε, ορίστε, η ΠΑΕ μας άνοιξε την Τούμπα έτσι ώστε να το γλεντήσουμε κι εμείς να το χαρούμε, αλλά πιστέψτε με ότι από την άλλη μέρα ήδη δουλεύουμε και προγραμματίζουμε για την εμφάνισή μας στο Champions League που στόχο μας είναι, δεν σας το κρύβω, έχουμε κάνει και φάκελο, είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να δεχθούμε τον όμιλο που γίνεται εξ αρχής στην Ελλάδα. Θα είναι χαρά μας λοιπόν να το πάρουμε. Ραφαήλ.
Δεν χρειάστηκε να ρωτήσω νομίζω τίποτα. Τα είπε όλο ο κύριος Βαρδαλής. Μας έδωσε και την είδηση για τον προκριματικό όμιλο του Champions League. Και γενικότερα, πάντως, ό,τι έχουμε ξαμιλήσει δηλαδή, με τον κύριο Βαρδαλή, αυτό η αίσθηση δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, κοιτάζει το καλό του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Έχει ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιήσει, φαίνεται και από τις ακαδημίες που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Και νομίζω ότι η κυριαρχία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια σε αυτό το άθλημα. Αυτός είναι και ο στόχος των ανθρώπων του τμήματος. Ωραία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά να το χαρούμε όλη την Κυριακή. Μακάρι να έχει και κόσμο. 11 ώρα το πρωί θυμίζουμε στην Τούμπα. Υπάρχει, κύριε Βαρδαλή, ο πυρήνας των οπαδών που είναι κοντά στην ομάδα. Έτσι δεν είναι. Έχετε σίγουρα, και εσείς πιστούς οπαδούς που δεν χάνουν αγώνα. Είτε στην Τούμπα είτε οπουδήποτε. Ακριβώς. Και θα γίνεται κάθε μέρα, πιστεύω, και περισσότερος ο κόσμος. Κύριε Βαρδαλή, κάτι τελευταίο. Ναι. Βλέπετε να αυξάνονται οι γονείς που στέλνουν τα κορίτσια τους στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Γιατί είναι ένα άθλημα που τα παλιότερα χρόνια ήταν παρεξηγημένο ότι δεν ταιριάζει σε κορίτσια. Βλέπετε έτσι μια αλλαγή νοοτροπίας στους γονείς και να πληθαίνουν τα κοριτσάκια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ? Πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό. Γεωγραφικά μπορώ να σας πω σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε νησιά. Παράδειγμα Ρόδο, Μύκονο, έχει ομάδες που γεννηθήκαν τώρα και παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει πάρα πολύ ανάπτυξη, πραγματικά. Ωραία. Εδώ θα μου επιτρέψετε Βεβαίως. Μόνο να πω τα συγχαρητήριά μου πάλι από καρδιάς στην μεγάλη ομάδα. Στον κύριο Λουτσέσκου, σε όλα τα παιδιά. Βεβαίως. Για Άλλωστε, τις χαρές που μας δίνουνε. Όλες οι κοπέλες της γυναικείας ομάδας είναι και οπαδοί της ανδρικής, έτσι. Σε κάθε ευκαιρία δεν χάσανε αγώνα, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έστειλα και ένα ωραίο μήνυμα όλες μαζί στο Φιερίνια, μετά τον τερματισμό. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία στιγμή. Ωραία. Ευχαριστούμε έτσι, πολύ, κύριε Βαρδαλή. Οικογένεια όλη. Να το χαρείτε στην Τούμπα και καλές επιτυχίες και τα επόμενα χρόνια. Να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υγεία σας εύχομαι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ραφαήλ, έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε γενικότερα? Νομίζω τα καλύψαμε. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Από εβδομάδα θα μπουν και οι γυναίκες μπάσκετ στη διαδικασία των τελικών με τον Ολυμπιακό. Τα αναλύσαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε και πόλο σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ, ο πρώτος αγώνας για την προημιτελική φάση του play-off. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 2. Οπότε γεμάτο Σαββατοκύριακο. Είναι και οι νεανίδες που δίνουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεν τα πήγανε τόσο καλά όσο τα περιμένανε. Απομακρύνθηκε ο στόχος της πρωτιάς. Υπάρχει πάντα όμως η πιθανότητα να ανέβουν στο βάθρο να πάρουν την τρίτη θέση. Θα είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Θα τα καλύψουμε όλα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Εντάξει. Λοιπόν. Πήραμε νομίζω μια γεύση και από το γυναικείο handball και από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σπουδαία μάτς και αυτό το Σαββατοκύριακο για τις δύο ομάδες. Σήμερα είπαμε δεσπόζει ο πρώτος τελικός στο πρωτάθλημα βόλεϊ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο Ρέντι. Να ξέρει αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό, το λέει και ο Ραφαήλ όλες αυτές τις μέρες. Που βγαίνει για τον Αλεξίεφ ότι είναι ερωτηματικό. Την επόμενη μέρα βγαίνει ότι προλαβαίνει. Χθες ξανά ότι θα δούμε. Κοίταξε, θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε το 1970 με τα Mind Games, ότι είναι, ναι. Δεν είναι έτοιμο. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Βασκετική ΑΕΚ θυμίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ θεωρώ, με αυτά που γνωρίζω, τα λίγα, ότι όντως έχει πρόβλημα ο Αλεξίεφ. Μα αφού είναι να παίξει, λένε. Ναι. Το πώς θα είναι ερωτηματικό όμως. Εντάξει, απέχει αρκετό καιρό. Δεν είναι 100% έτοιμος, ξεκάθαρα. Μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του ΠΑΟΚ, αν παίξει μεγάλο χρονικό διάστημα ο Αλεξίεφ. Θα δούμε. Το σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Είναι, ναι, όλοι καλά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, νομίζω θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να κάνει το break στο Ρέντι. Ναι, νομίζω θα έχει και παραπάνω κόσμο τη Δευτέρα από ό,τι θα έχει κανονικά να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Καλή επιτυχία φυσικά σε όλες τις ομάδες του Δικεφάλου και στην ομάδα βόλεϊ σήμερα και στα κορίτσια του handball αύριο. Θυμίζουμε όσοι και φυσικά ευκαιρία... στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ να κρατήσει και το αίτητο στους ζωσιμάδες. Και όσοι μπορούν να πάνε την Κυριακή το πρωί στις 11 στην Τούμπα για τη γυναική ομάδα, γιατί καλή φιέστα στους μεγάλους, στους άντρες μάλλον, αλλά και τα κορίτσια έχουν κάνει μια σπουδαία σεζόν και τα αξίζουν. Να είστε εκεί, Τούμπα είναι, εύκολα είναι, για λίγο έστω, ό,τι μπορεί ο καθένας, να είναι εκεί. Σήμερα στις 4, επαναλαμβάνω, Αριστοτέλους με Τσιμισκή στο νέο μεγάλο κεντρικό κατάστημα της ΝΑΚ, θα υπάρχουν παίκτες του ΠΑΟΚ, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία
να πάρετε τα παιδάκια σας, τα νηψάκια σας, τα βαφτιστήρια σας και να τα πάτε μια βόλτα Αριστοτέλους με Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης. Να βγουν φωτογραφίες με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να πάρουν αυτόγραφα. Θα υπάρχει και κλήρωση για όσους βρεθούν στο μεγάλο κεντρικό κατάστημα της ΝΑΚ. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωροπιταγές για παπούτσια της ΝΑΚ αξίας 100 ευρώ η κάθε μία. 4 η ώρα είναι το ραντεβού των παικτών του ΠΑΟΚ με το νέο κεντρικό κατάστημα της ΝΑΚ. Θα καθίσει η εκδήλωση περίπου 2 ώρες. Αναμένεται να γίνει ένας χαμός εκεί Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Είναι, είναι το μόνο σίγουρο. Βολικό, ναι. Μια χαρά. Οπότε όσοι είστε στο κέντρο ή όσοι δεν είστε αλλά θέλετε τα παιδάκια σας να πάνε ή και τα μεγάλα παιδάκια σας να βγουν μια φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, 4 η ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση της ΝΑΚ. Μετά μπορείτε να πάτε στον Εύωσμο, στο Παρντών Καφέ Μπαρ, μετά Λίον Ταύρου 4 δίπλα στο πεζόδρομο, να πιείτε τον καφέ σας και να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για ποτό ή κοκτέιλ. Υπάρχουν και πολλά events που γίνονται εκεί και θα σας ενημερώνουμε εννοείται και μέσα από την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 συνεχώς. Πολύ καλή επιλογή, πολύ καλός χώρος, κοντά και από το κέντρο και άμα είστε δυτικά. Εάν θέλετε να ανακαινήσετε μέρος ή όλο το μπάνιο σας και να το ανανεώσετε, ο Φτίκας είναι η καλύτερη επιλογή, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη και όπως πάντα με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φτίκας πλακάκια και είδη γηγενής, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού και τηλέφωνο αν θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού 2310-905-503. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία παράσταση της κυρίας επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα. Αύριο βράδυ είναι η τελευταία, οπότε φροντίστε να κλείσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας, τη θέση σας στο θέατρο Βεργίνα. Ολοκληρώνεται ακόμα ένας κύκλος επιτυχημένων παραστάσεων από το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα που είχε και συνεχίζει να έχει τη φετινή σεζόν το θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια για την κυρία επιθεώρηση στα ταμεία του καζίνου όλου του 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, είναι προαιρετική. Όσοι θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας εάν θέλετε απλά να απολαύσετε την κυρία επιθεώρηση στο θέατρο Βεργίνα. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν, πολύ σπουδαίοι αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, τένις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα, πολύ μεγάλες αποδόσεις, πολλές επιλογές, εκατοντάδες για την ακρίβεια, ένα παιχνίδι, μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στη Στίχημαν και με ταχύτητα, ασφάλεια και σε πολύ μεγάλες αποδόσεις διεκδικείτε και κερδίζετε μεγάλα κέρδη. Αυτά από εμάς. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Δικεφάλου. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανέλυσε τον Παρεπρές. Μείνετε στο Λίμπερο ο Σταύρος Κόλκας, ο Τόνι Τσακαλέας, ο Τάσος Ζέρβας, ο Γιώργος Παναγιωτίδης και τα υπόλοιπα παιδιά θα σας καθίσουν παρέα μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.